αλλά και μπροστά σου. απόδειξε πώς έβγαλε εδώ. Ο αρχισυντάκτης είναι αυτός, όχι ο αναθετισμός για το σκοινό. Εντάξει. Τι χάλια βγαίνουν, για να άγα του τώρα τέτοιες. Καλά, ναι, αυτό είναι το σίγουρο. Τέλος αυτό το παιχνίδι, τέλος. Δεν παίζει τίποτα από το 2000 και μετά. Τέλος αυτό το πράγμα, άντε. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άκου τώρα. Όχι, θα σου πω άλλο ένα και μετά θα σου δώσω τις απαντήσεις, ναι. Λοιπόν, πώς θα το προχωρήσω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, είσαι μια πολύ καλή επιστήμονας και έχεις δημιουργήσει ένα καινούριο είδος φυτού. Έχεις ήδη κάνει πολλά πειράματα και τώρα οι προσπάθειες σου επιτέλους αρχίζουν να αποδίδουν. Φυτεύεις λοιπόν σαν τελευταία δοκιμή του δημιουργήματός σου 100 σπόρους σε μια αφιλόξενη έρημο. Θέλω να μου πεις πόσοι από αυτούς φυτρώνουν, θα μου δώσεις αριθμό από 0 έως 100. Είσαι καλή επιστήμονας, αυτό να θυμάσαι, και έχεις δημιουργήσει ένα καινούριο είδος φυτού. Αλλά το πας στην έρημο, προτάσουμε ότι είναι πολύ δύσκολο στην έρημο να γίνει. Πόσοι από τους, λοιπόν, βάζεις λοιπόν 100 σπόρους στην έρημο, πόσοι από αυτούς πιστεύεις ότι θα φυτρώσουν? Από 0 έως 100. 98. 98. Λοιπόν, και πάμε στο τέλος. Ένας πολύ καλός σου φίλος γιορτάζει. Τι δώρο θα του πάρεις? Α, κάτι που αρέσει σε σένα πάρα πολύ. Β, κάτι που περιμένει ο φίλος ή η φίλη σου. Γ, ένα πολύ δημοφιλές trendy που ξέρεις, που το παίρνει πολύ, που θα αρέσει στον καθένα, είναι και καλά η μόδα, η τάση της εποχής. Ή κάτι που το έχεις φτιάξει εσύ με τα χεράκια σου. Μπορεί και ένα τραγούδι ακόμα. Κάτι που να άρεσε σε εκείνον, δεν έχει? Ναι, το πρώτο. Κάτι που περιμένει ο φίλος ή το δεύτερο. Κάτι που περιμένει ο φίλος ή η φίλη. Αυτό. Αυτό που περιμένει ο φίλος ή η φίλη. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου, παιδιά, να πάω σε break και να πω τις απαντήσεις μετά στην Κέτη. Για να την κάνω έτσι λίγο να σκάσει και τα λοιπά. Ή να τις πω τώρα. Πάμε για ένα μπρεκάκι. Ένα μπρεκάκι έτσι να περιμένει. Θα φαγωθεί τώρα. Δεν θα κρατηθεί. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε για το φιντάλε της εκπομπής. Φύγαμε. Επιστρέψαμε παρέα με την καινούργια Κέτη Γαρμπή. Καινούργια εγώ, το καινούργιο της CD. Και πάμε να δούμε τις απαντήσεις που δεν τις είπα. Γιατί κάποια στιγμή που πήγαμε για break την ακούστηκε να λέει: Ελά, πέστε τώρα. Δεν τις έχω πει τις απαντήσεις. Λοιπόν, σου είπα λοιπόν ότι βρίσκεσαι στο πεδίο μιας μεσαιωνικής μάχης. Και από τα παρακάτω όπλα επιλέγεις να έχεις μαζί σου τόξο σπαθυρόπαλο, επιλέγεις το τόξο, μου είπες. Και είπες μια ξυπνάδα τύπου σου πέτω σπαθύρο, επιλέγεις το τόξο. Μου πάει, πώς να μου πάει. Κρίμα. Λοιπόν, το τόξο. Το όπλο που επιλέγεις δείχνει τον τρόπο που ανταπεξέρχεσαι στις δυσκολίες της ζωής, στην καθημερινότητά σου. Το τόξο δείχνει έναν δυναμικό άνθρωπο, όπως έχει την ικανότητα να διαισθάνεται από πριν ένα πρόβλημα ή μια δύσκολη κατάσταση. Το έχεις αυτό, ισχύει? Φυσικά. Έχεις διέστηση, δεν το έχουν όλοι αυτό. Δηλαδή, μπορείς να καταλάβεις κάτι που θα ακολουθήσει μια δυσκολία που θα σου σκάσει μετά από καιρό. Okay. Από πόσο καιρό, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο καιρό, αλλά να έχεις, ναι, ναι. Να έχεις διέστηση, τέλος πάντων. Ναι. Ότι έχεις την ικανότητα να καταλάβεις κάτι που θα έχει να κάνει είτε με το προσωπικό, είτε με το επαγγελματικό, είτε με το οικογενειακό, είτε με το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε, όπως έχουμε όλοι οι άνθρωποι, δυσκολίες στη ζωή μας. Και το σπαθί τι είναι από περιέργεια? Λοιπόν, το σπαθί λέει ότι δεν έχεις πρόβλημα να τα βάλεις με οποιοδήποτε πρόβλημα ή κατάσταση, παίρνοντας μάλιστα και την ευθύνη της λύσης του. Αφού έτσι είναι. Έλα, πες μου τώρα. Πολύ αυτό. Έλα, πες μου τώρα. Θέμη, σου είπα ότι μου πάει το σπαθί πιο πολύ. Έλα, πες μου τώρα. Εντός το είπα, εκτός αέρα, ότι μου πάει όχι το σπαθί. Εντός αέρα το πες. Λοιπόν, το πρώτο μέρος της μάχης τελειώνει. Μιλάς με τον μάγο για να σου δώσει μαγικές ιδιότητες. Διαλέγεις να είσαι αόρατη. Αν διαλέγεις να είσαι αόρατη, δείχνει ότι φοβάσαι αρκετά τη ζήλια των ανθρώπων και αυτό που το λέμε πιο λαϊκά το μάτι του, στην αρνητική του ενέργεια. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό? Ότι έχεις πρόβλημα δηλαδή με την αρνητική ενέργεια των άλλων, ότι δηλαδή θέλεις να είσαι μακριά από αυτό το πράγμα. Και ποιος χαίρεται να είναι κοντά όμως αυτό εδώ που τα λέμε? Συμφωνώ. Αλλά ξέρεις, το να ζητάς να είσαι αόρατη, γιατί και εγώ αυτό το διάλεγα, το αόρατο το διάλεγα, δείχνει ότι φοβάσαι ότι δεν μπορείς καθόλου την ζήλια των ανθρώπων, την καταλαβαίνεις και θες να είσαι μακριά από αυτό. Λοιπόν, το έχω όντως. Άντε ρε παιδιά, μου λένε το έχεις για μένα. Okay. Λοιπόν, γιατί διαμαντή, εξυπνάκι. Έλα, έχουμε την Κέτη εδώ τώρα, αφήστε με εμένα. Λοιπόν, τώρα μην πω τις απαντήσεις που μου λες. Λες δεν ισχύει αυτό, ε? Τόσο. Όχι, δεν ισχύει. Δηλαδή δεν είναι αυτό το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί, να προσπαθώ να είμαι μακριά από αυτό, από την κακογλωσσιά και από τη ζήλια. Τόσα πράγματα υπάρχουν.
Είσαι μια πολύ... μονή με αυτό δηλαδή. Δεν... Ναι, οκ. Okay. Μια... Καλά, ρε παιδιά, ούτε εγώ, και εγώ δεν το λέω έτσι να έχει μονή. Προ Θεού, ούτε εγώ έχω μονή με αυτό το πράγμα. Απλά ξέρει, θα μ' άρεσε να είμαι αόρατο και να βλέπω γενικώ καταστάσει. Για δύο-τρει δικού ανθρώπου τώρα, πε το αυτό είναι. Είσαι αόρατο να παρακολουθεί του πάντε. Καλά, ναι, δεν με νοιάζει. Τι ναι. Πήγα να πω τώρα και μια σχημή λέξη τύπου. Δεν με νοιάζει. Ναι, το καταλάβαμε. Ναι. Τα σωστά ρήματα. Σιγά τώρα μην θέλω να πάω στον οποιονδήποτε από εδώ και από εκεί. Άντε, σε κανά στο εξωτερικό, αν μπορούσα και όλα να διακτηνιστώ, να είναι ένα κι άλλη μαγική ιδιότητα. Να πήγαινα στο σπίτι της Μαντόνα έτσι για κάνα δύο ωράκι να δω το κορίτσι. Να δω, ρε παιδί μου, αν τη λύγεται στις μεμβράνες που έλεγε ο Γκάι Ρίτσι ότι ήταν σαν τη φάσκια και τα λοιπά. Να δω αν το κορίτσι είναι όντως έτσι. Λοιπόν, είσαι μια πολύ καλή επιστήμονα, έχει δημιουργήσει ένα καινούργιο είδος φυτού, έχει κάνει πειράματα. Και τώρα λοιπόν, επιτέλους, σε τελευταία δοκιμή, θα φυτέψουμε 100 σπόρους σε μια φιλόξενη έρημο. Πόσοι από αυτούς φυτρώνουν, σου είπα να μου δώσει αριθμό από 0 μέχρι 100 και μου λες 98. Έλα, ρε μαγκιόρα, οπατής. Έτσι, ένα 2% έτσι. Μήπως έτσι, μαγκιάκι. Λοιπόν, ξεχυλίζεις από αυτοπεποίθηση, λέει εδώ, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο δεν φαίνεται αυτό σαν να έχεις μεγαλομανία, φαίνεται πραγματικά σαν μια ωραία αυτοπεποίθηση. Οι άλλοι σπράττουν την αυτοπεποίθησή σου σαν μια ήρεμη σιγουριά, κάτι που σε κάνει παντού αρχηγό. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ήρεμη σιγουριά, ναι. Ωραία απάντηση ήταν αυτή. Και ένας πολύ στενός σου. Αν έλεγα 40 δηλαδή για σπόρους, τι θα γινόταν. Α, θες να μάθεις και τα άλλα εσύ. Γιατί να μην τα μάθεις. Η αυτοπεποίθησή σου λέει εδώ πέρα είναι μέτρια. 40 είπες. Ναι, έτσι. Όχι, αυτό 41 και μετά. 21 με 40. Δεν αμφιβάλλεις τελείως για τις ικανότητές σου, αλλά έχεις την τάση να υπερεκτιμάς τις δυσκολίες. Ίσως απογοητεύεσαι σχετικά εύκολα με την πρώτη αναποδιά. Μήπως σου ήθελες αυτό να πεις και τελικά πεις το 98. Όχι, δεν είμαι αυτό. Λοιπόν, ένας πολύ στενός σου φίλος γιορτάζει. Τι δώρο θα του πάρεις? Μου λες κάτι που ο φίλος ή φίλη περιμένει. Λοιπόν, θέλεις πολύ, τι περιμένω εγώ? Τι περιμένω εγώ στην Γκέτη? Αυτό δεν θα μου κάνει δώρο. Θέλεις πολύ να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους και να τους κάνεις χαρούμενους. Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, τώρα πέρα από την πλάκα το χαβαλέ που κάνουμε μονίμως και πειραζόμαστε. Η Κέτη, αν μη τι άλλο, επειδή έχω τη χαρά να την ξέρω πολλά χρόνια, από το, εντάξει, σχεδόν όχι από το ξεκίνημα της καριέρας, αλλά από τα βιντάκια και όλα που είδατε και τα λοιπά, έχουμε μια διαφορετική σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Η Κέτη είναι πραγματικά κοντά στους φίλους της όποτε την έχουν ανάγκη. Και δίνεσαι στους φίλους σου, δίνεσαι πολύ στους ανθρώπους που τους θεωρείς δικούς σου ανθρώπους. Τους βάζω προτεραιότητα να περνάνε εκείνοι καλύτερα τώρα. Όχι, εγώ δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Λέω γενικότερα ότι είσαι φιλόξενος άνθρωπος. Ξέρεις, όλο αυτό το πακέτο, ρε παιδάκι μου, που πρέπει να έχουμε για τους φίλους μας. Πραγματικά. Πάντως δεν ξέρω πώς αλλιώς θα γινόταν με ένα δώρο τώρα. Αν όχι, δεν έχεις το μυαλό σου τον άνθρωπο που πας να του κάνεις το δώρο. Ναι, αλλά μπορεί ότι να πηδήξεις από τη χαρά του. Αυτό δεν πρέπει να έχεις σαν εικόνα. Έχεις δίκιο. Απλά μπορεί από την άλλη να έχει βγει κάτι super duper καινούριο, το οποίο ας πούμε να το. Μην κάνω τώρα και εγώ διαφήμιση. Υπήρχε ένα πολύ μοδά, το κατάλαβες τώρα, κινητό τηλέφωνο. Έτσι, ναι. Που το έχουν όλοι στο χέρι τους. Και είναι και ακριβό. Οπότε εσύ μπορεί να νιώσεις χαρά να πάρεις ένα ακριβό τέτοιο gadget σε έναν άνθρωπο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πρέπει να ασχολείται με αυτό. Αν δεν ασχολείται, δεν το πάρω αυτό. Ναι, απλά το κινητό το θέλουν όλοι νομίζω. Όλοι ασχολούνται με κινητά. Ναι, εκτός ναι. Αν είναι λίγο, ξέρεις, τόσο πολύ με τεχνολογία. Ναι, οκ. Λοιπόν, αυτό το στάκι μας μια χαρά ήταν, έτσι. Λοιπόν, μόνο με το θέμα αυτό του αόρατου, από ό,τι καταλαβαίνεις διαφορετική. Άποψη, γνώμη και τα λοιπά. Για το μάτι βασικά, αυτό που λέμε ότι θες να είσαι μακριά από την αρνητική ενέργεια. Mm-hmm. Και έτοιμο, φτάσαμε στο κλείσιμο και για την σημερινή μας την εκπομπή. Πέρασες καλά? Όχι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα? Την επόμενη φορά θα σου δώσω ένα κομμάτι του ρδωρά να σε γλυκάνω. Επόμενη φορά του χρόνου εννοείς. Ναι, του χρόνου, του παραχρόνου, οπότε θες να έρθεις. Μπορεί να θες να έρθεις και σε 3 χρόνια. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Να είμαστε καλά. Και να βλέπουμε βιντεάκια από τη δεκαετία του 80 και του 90 να αυτομαχνόμαστε. Μια χαρά, με συγχωρείς. Αυτό που είδα εδώ ήταν μια χαρά. Ναι, το χάλι του μάλλον ήταν εγώ. Ναι, αυτό ήταν αλήθεια. Αυτό ήταν αλήθεια. Δεν πειράζει. Θα τα φτιάξω κι εγώ τέτοιο πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ήρθες. Και εγώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Έχουμε στα σκαριά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για επόμενο βίντεο κλιπ. Για επόμενο κομμάτι μέσα από το CD. Θες να πεις κάτι? Υπάρχει κάτι πιο καλοκαιρινό. Το συναποφασίζουμε τώρα με τον Νίκο, με τον Αντίπα. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει κάτι που κλείνουμε πιο πολύ σε αυτό. Και θα είναι πάλι μπατζετικά σαν αυτό που είδαμε? Μα πρέπει. Α, ανεβάζουμε τον πύχη δηλαδή, κανονικά σε οτιδήποτε κάνουμε. Πώς να δείξει τη βιότητα? Δηλαδή, του λες πάρτε τώρα αυτό και μετά. Και το επόμενο ξεκινάει. Αυτό είναι δρόμο. Ένα blue box το επόμενο κλιπάκι. Μονοπλάνο blue box, μπαίνει και έτσι λέει ένα νεφρύ και φεύγει. Δρόμος σε επιστροφή, φίλε. Δρόμος σε επιστροφή.
Σου έχουμε λοιπόν καλή συνέχεια. Οτιδήποτε καταπιαστεί. Δεν την έχει αναγκαίσει, αλλά έτσι κι αλλιώ γιατί σε τόσα χρόνια στον χώρο. Την έχουμε όλοι μα, αλλά θέλω να πω ότι ξέρει καλά, είσαι στα κατατόπια τόσα πολλά χρόνια. Δεν είσαι στο ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ήρθε για άλλη μια φορά. Ειλικρινά και ξέρω ότι σε αγαπάω πολύ. Κι εγώ. Φιλάκια πολλά.